Χριστιανοί και μουσουλμάνοι είπαν το τελευταίο αντίο στον άτυχο 17χρονο Χουσέιν Νταϊτσίκ, που έχασε τη ζωή του στο Μόναχο της Γερμανίας, χτυπημένος από τα πυρά του 19χρονου τρομοκράτη, βάζοντας το κορμί του ασπίδα για να σωθεί η ζωή της αδερφής του. Το χωριό Άρατος Ροδόπης ήταν χθες βουβό, καθώς παίχτηκε η τελευταία πράξη του δράματος για τους συγγενείς και τους φίλους του 17χρονου νέου. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε δημοσία δαπάνη, ενώ το παρόν από πλευράς κυβέρνησης έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής και οι βουλευτές Ροδόπης. Στεφάνια απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, η Βουλή των Ελλήνων, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Χρήστος Μέτιος. Τα συλληπιτήριά του και την στήριξή του στην οικογένεια εξέφρασε αυτοπροσώπως ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής, κύριος Παντελεήμων, ενώ το μυστήριο τέλεσε ο ημάμης του Αράτου, παρουσία του σοφολογιότατου μουφτή Κομωτινής Μέτσο Τσαμαλή. Φίλου, αυτό πρέπει να σε κάνει να είσαι περήφανος μέσα στον πόνο σου. Να στηρίξεις τη γυναίκα σου, γιατί ο άντρας έτσι και ο καλός σου καπετάνιος φαίνεται στα δύσκολα και στις φορτούνες. Έτσι. Και εμείς όλοι είμαστε κοντά σας για να σας συμπαρασταθούμε σε αυτή τη δοκιμασία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σας πάρα. Να είσαι καλά. Ο γιος μου οφείλει τον αδερφή. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να σε κάνει να είσαι υπερήφανος. Εκείνος μπορεί να έπεσε, αλλά υψώθηκε πολύ ψηλά. Στη συνείδηση όλου του κόσμου. Έτσι, όλου του κόσμου. Ο οποίος αγάπησε. Έτσι, και αυτό απέδειξε τι είμαστε οι Έλληνες. Ναι, ότι έχουμε μέσα μας φιλότιμο και ψυχή. Σωστό. Και μπορούμε να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Να είσαι γερός, εύχομαι. Και έτσι ήρθα να σε δω και να σε χαιρετήσω. Έτσι. Θα γυρίσεις και στη Γερμανία πάλι. Έχετε, εκεί γεννήθηκαν τα παιδιά, ε. Απλώς ερχόσασταν εδώ τα καλοκαίρια, ε. Το ένα κορίτσι, το άλλο αγόρι. Και εκείνους να τους πεις και τους δύο να είναι υπερήφανοι για τον αδελφό τους. Βέβαια η κοπέλα θα αισθάνεται δύσκολο, σου λέει ζω εγώ γιατί θυσιάστηκε ο αδελφός μας. Αλλά έτσι γίνεται. Εσύ όμως θα τους στηρίξεις όλους. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε μουσαφιρέοι που λέγανε οι παππούδες μας, ε. Έτσι το λέω. Να σε καλά, να σε γερός. Τραγικές φιγούρες ήταν οι γονείς και τα παρηγόρητα αδέρφια του άτυχου νέου, που τον συνόδευσαν παρουσία πλήθος κόσμου στην τελευταία του κατοικία.